Μπορεί η ηγεσία του Υπουργείου Παιδείας να μην έχει ανάψει το πράσινο φως για να επιτραπούν άμεσα και πάλι τα διαζώσεις μαθήματα στην τριτοβάθμια εκπαίδευση παρά μόνο σε κλινικές και εργαστήρια. Είναι σαφές ωστόσο μετά από έναν και πλέον χρόνο σε αυτή την κατάσταση ότι δοκιμάζονται όρια και αντοχές. Όπως έχει επισημανθεί γενικότερα και από τη Σύνοδο των Βρετάνιων και από τη Σύγκλιτο του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων, είναι ανάγκη να επιστρέψει η κανονική λειτουργία των σχολών και τμήματων με έμφαση στους πρωτοετής φοιτητές που μπήκαν στις φυσικές τάξεις και τα αμφιθέατρα για διάστημα 10 περίπου ημερών τον Οκτώβριο. Έτσι, οι φοιτητές του πρώτου έτους στην αρχιτεκτονική του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων πήραν την πρωτοβουλία να κάνουν πρώτοι, αυτό που δεν επιθυμεί προς το παρόν το Υπουργείο, και να δοθεί χώρος και ευκαιρία για διαζώσεις, διαλέξεις, φροντιστηριακά μαθήματα και άλλες συναντήσεις. Η πρωτοβουλία συνάντησε την αποδοχή και στήριξη της ακαδημαϊκής κοινότητας με τη συμμετοχή παράλληλα των πρωτοετών φοιτητών να είναι εντυπωσιακή. Από την πρώτη διάλεξη της προηγούμενης εβδομάδας με τον καθηγητή Γιώργο Σμύρη και στη συνέχεια με την προβολή μιας ταινίας στην Παπαζόγλιο. Το μεσημέρι της Δευτέρας πραγματοποιήθηκε η τρίτη κατά σειρά πρωτοβουλία με φροντιστηριακό μάθημα από φοιτητές παλαιότερων ετών με τις φοιτήτριες της σχολής Έλενα Μάρκου και Νάσια Σανικοπούλου αντίστοιχα να αναφέρονται στο σκεπτικό της πρωτοβουλίας αλλά και στο πόσο δύσκολη είναι η παρακολούθηση των μαθημάτων θεωρητικών και εργαστηριακών για το πρώτο έτος της σχολής. Εμείς ως Επιτροπή αποφασίσαμε να οργανώσουμε κάποιες δράσεις. Ήδη έχουμε κάνει μια προβολή ταινίας εδώ στην Παπαζόγλιο και μια διάλεξη με τον καθηγητή κύριο Σμύρη στο χώρο του Πανεπιστημίου. Είδαμε και δείξαμε πόσο εύκολο είναι να γίνει κάτι διαζώσεις, το οποίο οργανώθηκε αρχικά από 5-6 μαθητές του πρώτου έτους, πόσο μάλλον από ολόκληρη τη χώρα. Συνεχίζουμε με τις δράσεις μας όλη τη βδομάδα, καθώς και τις επόμενες που θα ακολουθήσουν μέχρι το τέλος της εξεταστικής. Σήμερα έχουμε ένα φροντιστηριακό μάθημα κάποιων προγραμμάτων από μεγαλύτερους φοιτητές σε μικρότερους. Θέλουμε με αυτόν τον τρόπο να δείξουμε ότι μπορεί να γίνει κάτι διαζώσεις. Η σχολή μας είναι πολύ μικρή, το πρώτο έτος έχει γύρω στα 40 άτομα και υπάρχουν αρκετοί χώροι και εκτός και εντός πανεπιστημιακού χώρου, όπου αυτό μπορεί να γίνει με ασφάλεια. Δείξαμε ότι οι μαθητές και οι φοιτητές θέλουν και λαχταρούν να έρθουν σε επαφή με τον πολιτισμό, με τις τέχνες, πόσο μάλλον με το αντικείμενό τους. Και εμείς θέλουμε να δώσουμε χώρο για αυτό το πράγμα και να βοηθήσουμε και εμάς αλλά και τους γύρω μας να γίνουν πιο ενεργοί και να γίνουν όλα διαζώσεις ξανά. Όλο το προηγούμενο διάστημα βιώσατε, όπως και όλοι μας, πρωτόγνωρες συνθήκες, ναι, οι οποίες αποτυπώθηκαν και στην φοίτηση, στα μαθήματα, έτσι που ήταν εξαιρετικά δύσκολο. Είναι αυτό ένα στοίχημα που θέλετε να κερδίσετε, να δείξετε ότι ναι, υπάρχει και αυτός ο δρόμος, υπάρχει και αυτή η δυνατότητα? Ναι, πιστεύουμε ότι το να είναι κλειστές σχολές για τόσο καιρό δεν βοηθάει καθόλου στα παιδιά, πόσο μάλλον εμάς πρωτοετής. Να ανταπεξέλθουμε τις συνθήκες και όντως δηλαδή, να μάθουμε πράγματα με το σωστό τρόπο. Δηλαδή, εμείς που είμαστε μια σχολή που έχουμε πάρα πολλά εργαστήρια, μας είναι πάρα πολύ δύσκολο να παρακολουθήσουμε και όντως να μάθουμε να φτιάχνουμε και μακέτες. Οι καθηγητές να μας κάνουν παρουσιάσεις με το σωστό τρόπο, δηλαδή να μαθαίνουμε τα προγράμματα, γι' αυτό και κάνουμε τα φροντιστηριακά σήμερα. Υπάρχουν κάποια κενά και κάποια μαθήματα τα οποία δεν γίνεται να μην παρακολουθηθούν με αυτόν τον τρόπο. Επίσης είναι και ένας τρόπος να γνωρίσουμε κιόλας τα παιδιά και με τους καθηγητές, δηλαδή με τις διαλέξεις που διοργανώνουμε και αυτά, που εντάξει είναι εκτός ύλης, αλλά θέλουμε να τους γνωρίσουμε, θέλουμε να ξέρουμε ποιοι μας διδάσκουν. 1,5 χρόνο και όχι μόνο αυτό, αλλά βιώνοντας ουσιαστικά μια κοροϊδία. Βλέποντας τα καταστήματα, τον τουρισμό, ακόμα και τα καζίνο, όπως είπαμε, να έχουν ανοίξει. Τα σχολεία και εμείς να μην βλέπουμε τις σχολές μας, να τις βλέπουμε από το κι άλλοι. Εμείς παρόλα αυτά θέλουμε να δώσουμε τρόπο στην οργή, να έρθουμε εδώ, να δείξουμε πώς γίνεται και όχι να δείξουμε να κουνήσουμε το δάχτυλο σε κάποιον στην τελική, αλλά να δείξουμε τον τρόπο ώστε να γίνει σε μεγαλύτερο εύρος.